Μαζί μα είναι ο κύριο Βασίλη Πανάκη. Καλημέρα, κύριε Σπανάκη. Καλή σα ημέρα. Υφυπουργό εσωτερικών πια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την. Ε... Νέα θέση. Ναι. Για την νέα θέση, κυρία. Ευχαριστώ ε, πάρα πολύ. Νέα θέση στην ε, κυβέρνηση. Παραμένει στην κυβέρνηση. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ω υπουργό εσωτερικών. Ε, αλλά δεν σα κρύβω, επειδή κάθε Κυριακή των εκλογών Τυχαίνει να είμαι καλεσμένο στην εκπομπή που είστε, θεωρώ ότι είστε και μου φαίνεται και λίγο γούρι. Οπότε θεώρησε υποχρέωσή <Κι> μου να είμαι σήμερα μαζί σα. Μεγάλη μα χαρά και τιμή. Ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο σα, κύριε Σπανάκη, εκεί πέρα, στο Υπουργείο Ιστορικών. Τοπική, τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμη, Περιφέρεια, ε, καθημερινότητα δηλαδή. Mm -hmm. Και γιατί όπω γνωρίζουμε, οι Δήμοι αυτή τη στιγμή απορροφούν τους κραδασμού τη καθημερινότητα, των προβλημάτων τη καθημερινότητα, με πάρα, πάρα πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, χθε είχαμε μια συνεργασία με τον Υπουργό κλιμα... Πολιτική Προστασία, τον α... Βασίλη Κυριά, ναι. για θέματα που αφορούν τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να, να πάρθουν, την ετοιμότητα των Δήμων και όλα αυτά. Άρα λοιπόν οι Δήμοι καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό ρόλο. Ε, και να σας πω και κάτι, πιστεύω ότι ο ρόλο των Δήμων δεν έχει αναδειχθεί τόσο όσο θα έπρεπε και είναι καιρό και η κοινωνία να μάθει τη δουλειά που κάνουν οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι υπάλληλοι οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση ε, και που πολλέ φορέ περνάει υψηλά γράμματα. Ναι. Ε, θα πούμε και τα δικά σα, αλλά να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Γιατί τα είπαμε και την εκλογική βραδιά, νομίζω η καταγραφή και στο δημόσιο διάλογο υπήρξε μια οπισθοχώρηση τη Δημοκρατία αρκετά πολύ μεγάλη από τι εθνικέ εκλογέ, αρκετά μεγάλη από τι ευρωεκλογέ. Υπάρχουν μηνύματα από στελέχη, ιστορικά σα και όλα στελέχη, από τα βάθη τη Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι, όπω ο κ. Καγκλαμάνη, που ήταν εχθέ εδώ και μα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, πρώτον, έχει εγκατασταθεί ένα πασόκ, ένα αυτοσχέδιο Πασόκου μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και δεύτερον, ότι πρέπει να επιστρέψει στι ρίζε τη Νέα Δημοκρατία. Ότι έχουμε μια ιδεολογική μετατόπιση, να το πω έτσι επί τη ουσία τη Νέα Και το Πασόκ νομίζω αναφέρεται και μεταξύ άλλων και στον κύριο Λιβάνη. Πολύ είναι σα. Πολύ υπουργό σα. Καταρχά θέλω να πω το εξή. Mm -hmm. ε, κάθε εκλογική διαδικασία δίνει το δικό τη πολιτικό μήνυμα. Να. Φυσικά και η εκλογική διαδικασία τη 9η Ιουνίου έδωσε το πολιτικό μήνυμα, το οποίο το αναγνωρίσαμε. Ε, έχουμε ε, λάβει ξεκάθαρα το, το μήνυμα. Το μήνυμα όμω δεν μπορεί όμω να το ερμηνεύει ο καθένα όπω νομίζει, ή τουλάχιστον αν το ερμηνεύει, είναι το αιτιολογεί. Είναι μήνυμα για μεγαλύτερε ταχύτητε, για λιγότερα ε, λάθη ε, και, αν θέλετε, για αντιμετώπιση των ζητημάτων τη ε, καθημερινότητα με τον πιο εύστοχο τρόπο. Ε, άλλωστε, μπορούσε να δώσει και άλλε ερμηνείε. Εμεί, αυτή τη στιγμή, ε, πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή είναι και η πολιτική εντολή. Να φύγουμε με μεγαλύτερε ταχύτητε προκειμένου να λύνουμε ε, προβλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα. Από, από εκεί και πέρα, προσέξτε. Ε, αναφερθήκατε στι δηλώσει ε, του Νικήτα του Κακλαμάνη. Τον εκτιμώ προσωπικά τον Νικήτα του Κακλαμάνη. Πάντα έχω μια, έχουμε πά, πολύ καλού διαλόγου με τον Νικήτα του Κακλαμάνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφώνουμε. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν έφυγε από τον ιδεολογικό του προσανατολισμό. Εγώ καλώ του τηλεθεατές μα να αναλογιστούν, να προβληματιστούν και να δουν τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, Ραφάλ, Φρεγάτε, Μπελαρά, φράκτη στον Εύρο, ενίσχυση του λιμενικού σώματο, αυτά. Κοινή αμυντική πολιτική. Αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργό τη χώρα, ο κ. Μητσοτάκη, μιλάει. Για ξεκάθαρη ατζέντα στην Γάμος Ευρώπη. Ομοφίλων, για ανταγωνιστικότητα τη ελληνική. Για και θα σα απαντήσω και γι' αυτό. Ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία, τη ευρωπαϊκή οικονομία, σε ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, για, για αναθεώρηση τη κοινή αγροτική πολιτική, για την ενίσχυση των αγροτών μα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πλαίσιο τα οποία είναι μέσα σε αυτά τα οποία πρεσβεύει η ιδεολογία τη Νέα Δημοκρατία. Άρα. άρα δεν μπορεί κανεί να πει ότι η πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φύγει από τι ιδεολογικέ αρχέ και αξίε. Αυτό είναι μια συζήτηση που πραγματικά, επειδή κάνουμε πολλού διαλόγου με τον κ. Κακλαμάνη, θα, θα, θα προσπαθήσω να, να, βρεθούμε και στη Βουλή να τα πούμε. Ξέρετε, όταν λέμε κάτι, καλό είναι να, 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 το αιτιολογούμε. Είναι, αυτή τη στιγμή. Είπε ότι τη λαϊκή δεξιά, κ. Σπανάκη. Δεν αφήσει βιτό, μισό λεωτό. Δεν αφισβητούμε ότι κάθε εκλογική διαδικασία στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα. Το υποτιμήσατε, το λέει ο κ. Το μήνυμα, Κανένα μήνυμα δεν έχει αντιθέτω. Ε, 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 αντιθέτω. Και αν ο, ο ανασχηματισμό λέει ότι αυτό το στίγμα δίνει, Υποτίμηση. Ο, ο, ο ανασχηματισμό. το πήρετε μισό το μήνυμα. Ο, ο ε. ανασχηματισμό είναι ένα προνόμιο του πρωθυπουργού. Ε, 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 Εκείνο γνωρίζει ποιε αλλαγέ διορθωτικέ, ρωτέσεων θα κάνει στο κυβερνητικό σχήμα. Εκείνο το κρίνει. Ε, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και εμεί που έχουμε επανατοποθετηθεί ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν μπει για πρώτη φορά θα κρυθούμε από την αποτελεσματικότητά μα στο τέλο τη ημέρα. Μήπω χρειαζόταν λοιπόν, μια στροφή λίγο λοιπόν, λοιπόν προ τα δεξιά, λοιπόν, λοιπόν, κύριε όταν για αυτή τη στιγμή σας. είτε νέα πρόσωπα, είτε νέα πρόσωπα μπαίνουν στην κυβέρνηση, είτε, κυβέρνηση, είτε πρόσωπα τη κυβέρνηση μπαίνουν σε άλλε θέσει, μισό λεπτό, να δούμε πρώτα την αποτελεσματικότητα. Εγώ το σέβομαι τον Νικέτο Καλαμάκη, γιατί έχει κάνει και δήμαρχο Αθηνίων, ξέρει και από τοπική αυτοδίκηση. Όμω, αφήστε μα να, δούμε, να δούμε τη δουλειά μα και ναι. από εκεί πέρα θα κρυθούμε. Εσεί είστε, να θυμίσω ότι εσεί ήταν υποψήφιο δήμαρχο Μοσχάτου. Και Μοσχά του Ταύρου. Και Μοσχά του Ταύρου. Να θυμίσω ότι είστε παραδοσιακό τέλεχο τη Δημοκρατία. Ο Τασπλάγνα τη Δημοκρατία. Δεν σα λέει κανεί κεντρό πάντω. Ναι, δεν μπορώ να σα πει και κάποιο κεντρό. Έτσι, το κέντρο βασικά. Είστε άνθρωπο των άκρων, το λέω και. Κοιτάξτε, συνδυάζω, ακούστε, δύο καταγωγέ. Είμαι από την Κρήτη και από τη Μάνη. Το σόι του πατέρα μου από την Κρήτη καθαρά βενιζελική κεντρώη. Και, και το σόι τη μετέρα μου από τη Μάνη καθαρά δεξί. Άρα χαίρομαι να λέω ότι είμαι ένα κεντροδεξιό πολιτικό. Ναι. Χαίρομαι. Α, όμως, όμως, προσέξτε, επειδή αφήσατε μια αιχμή ε, άλλου είδου, ακούστε, όμως σήμερα, σήμερα, το 2024, πρέπει να βλέπουμε την κοινή λογική και να βλέπουμε και ανθρώπους που μπορούν να έχουν αποτέλεσμα στη δουλειά τους. Για παράδειγμα, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, που είναι σήμερα υπουργό των Εσωτερικών, είναι ένας πολύ ικανό Άνθρωπος. Έχουμε συνεργαστεί και όταν εγώ ήμουν γραμματέα Γανατικού εκείνο ήταν διευθυντή πληροφορική Νέα Δημοκρατία, ε, ήταν σε, σε κυβερνητικά αξιώματα και ήταν πετυχημένο υπουργό. Και σήμερα είναι υπουργό των εσωτερικών και είμαι υφυπουργό των εσωτερικών. Αλλά είναι γνώστη των θεμάτων, των προβλημάτων, είναι αποτελεσματικό και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να βάλει τα ταμπέλα από πού προέρχεται. Άλλωστε, mm -hmm. τα ποσοστά του 42% που φέρει η Ν. Δημοκρατία, τα ποσοστά ε, τα οποία. Ο κόσμο έφερε και άνθρωποι που ψηφίσαν τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν στην κάλπη ε, πολίτε με διαφορετική κομματική και ιδεολογική αφετηρία. Είμαστε στο 2024. Ναι. Δεν πρέπει, όπω είπε και ο Παύλο Μαρενάκη, θε, πάρα πολύ σωστά. Πρέπει αυτή τη στιγμή, και το μήνυμα είναι αυτό, να φύγουμε μπροστά. Να μην γυρίσουμε πίσω. Ναι. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να λύνουμε ζητήματα που αφορούν του πολίτε. Και γι' αυτό όμως, θα κρυθούμε. Δεξιά δεν σε, δηλαδή, σε, σε τρία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι δεξιά δεν κοιτάτε. Από την κατα... Είπα. Καταλαβαίνουμε και από τον ασυστασμό <σκά>... που κάνει ο κ. Μητσοτάκη. Δεξιά δεν κοιτάτε, κοιτάτε προ το κέντρο. Για να κερδίσετε πάλι τι εκλογέ με τι αντίθετε. Καταρχά, σα είπα εγώ ότι είμαι ένα κεντροδεξιό πολιτικό. τι... Μέχρι εκεί φτάνει. Ε, τι, δηλαδή, τι ε, μου το πει. 20%. σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα κάτσω στο ίδιο τραπέζι να συζητήσω και με έναν αριστερό δήμαρχο ή δεν θα συζητήσω και με ένα κεντρό δήμαρχο ή και με ένα δεξιό δήμαρχο. Εδώ είμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα όλων των πολιτών. Άλλο λέει ο κ. Καγκλαμάνη και γενικότερα η κριτική που γίνεται. Ότι. Χάνει τον προσανατολισμό η παράταξη. Οι δεξιοί ψηφοφόροι δεν ήρθαν να ψηφίσουν ένα μεγάλο κομμάτι τη αποχή. Και επίση, ότι στα θέματα εξωτερική πολιτική ακολουθείται μία λογική περισσότερο κατευνασμού. Δεν το λέω και αυτό ακριβώ. Έχω μία διαφωνία το, με κύριε... Το παραφράζω, μην τον αδικήσω. Ε, έχω έχω μία διαφωνία με όλο το σεβασμό στον πρόσωπο του Νικητέ Παγκράμμ. Έχω μία διαφωνία την οποία ε, την εξήγησα. Και, την, ε, και μίλησα και συγκεκριμένα για πολιτικέ που έχουμε ε, ακολουθήσει. Άρα εσείς δεν θεωρείτε και στην ότι άμυνα, η νέα δημοκρατία και στην άμυνα, έχει πρόβλημα προς ανατολισμού και ότι έχει φύγει από την δεν δεξιά... Δεν έχει φύγει Α... ποτέ. Αντιθέτως, αντιθέτως είναι, έχει, με, μεγάλο, με μεγάλο αποτέλεσμα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα, έχει ε, 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 κάνει πολιτικές πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση. Και σας είπα, για την άμυνα, για την ασφάλεια, για το μεταναστευτικό, για τις διεκδικήσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο που βάζει η χώρα μα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Πρωθυπουργό στην Ευρώπη. Και λέω, δείτε και τη μεγάλη εικόνα, να φύγουμε λίγο και από τα ελληνικά σύνορα, να δούμε λίγο τι έχει γίνει σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο η πρώτη δύναμη. Αυτό σημαίνει κάτι. Άρα, yeah. άρα επιβραβεύεται μια πολιτική. Yeah. Ναι, η αποχή είναι μεγάλη. Ναι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ναι, το μήνυμα το λάβαμε. Ναι, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να λένε ότι φύγαμε και ότι έχουμε πάει αλλού και έχουμε χάσει τον ιδεολογικό μα προσανατολισμό. Yeah. Αυτό... αυτό επιτρέψτε μου, δεν το δέχομαι. Αυτό που γίνεται στο Πασόκ, παραδείγματο χάρη και στην κεντροαριστερά, γενικότερα ω δώρο, το βλέπετε εσεί. Γιατί ασχολούνται όλοι με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο Πασόκ, ξέρω εγώ. Και δεν ασχολούνται με την χασούρα που είχε η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εγώ σε κάποιε ομιλίε μου προεκλογικέ, γιατί είχα την τύχη και την τιμή να γυρίσω πολλού νομού τη χώρα και θα το κάνω και ω Υφυπουργό Εσωτερικών. Έχω δεσμευτεί σε πολλού δημάρχου να επισκεφτώ τα δημαρχεία, τι αίθουσε των Δημοτικών Συμβουλίου, να μιλήσω με, με αυτοδιοικητικού και όχι μόνο. Έλεγα ε, ότι μετά τι ευρωεκλογέ θα υπάρχουν ζητήματα ε, στα κόμματα τη αντιπολίτευση. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθε διάβαζα και τα θέματα που έχει με τον ε, κύριο Θεοχαρόπουλο και τα λοιπά. Είναι μαζί εδώ, πολύ... Σε ένα λεπτό θα Και είναι μαζί στο, ε, ε, στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ επιτρέψτε μου, και θεωρώ ότι είναι θέμα αρχή, να μην μπω στα θέματα τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Όμω προσέξτε, τώρα εδώ μια ηρωνία και μια διπλή ανάγνωση. Ναι. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα και μα κατηγορούν και μα λένε και μα. Μάλιστα. Μα εσεί βγάλατε δήμαρχο με συμμετοχή, οι πολίτε βγάλανε δήμαρχο, αλλά με συμμετοχή 26%, 26,7%, 26, νομίζω. Και εδώ είχαμε ευρωεκλογέ με 42%. Καμία σχέση με την, ε, με την ε, ροή των εθνικών εκλογών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είχαμε εθνικέ εκλογέ, θα ήταν διαφορετική η πρόθεση των ψηφοφόρων στην κάλπη. Ε, και έρχονται τώρα και ζητάει ο δήμαρχος που βγήκε με συμμετοχή 26,7% να γίνει πρόεδρο ενό κόμματο. Αυτό δεν είναι υποκρισία. Άρα με δουλέκια. το καλημέρα. Εγώ μισό το, εγώ δεν στηρίζω καλά. Αλλά με το καλημέρα. <laughs> δίνω, μισό το. εγώ κάνω μια πολιτική ερμηνεία. Ναι. Ε, δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ... λέω στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω. Ξέρετε, μπορεί να κάνει ερωτήσει, αλλά εγώ μιλάω στον κόσμο. έτσι έχω μάθει. Ναι, ναι. Ε, και έτσι θα κάνω οπότε σε όλη μου τη ζωή. Ε, ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν τι, 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 τι λένε ότι εγώ θέλω να γίνει εγώ με Αλλά κατηγορώ τη Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Ότι έχει χάσει τι δυνάμει κτλ. Που αυτή τη στιγμή, να σα πω κάτι, χτε τσακωνόμουν με ένα φίλο μου γιατί δεν πήγε να ψηφίσει. Φίλο μου, έχω το θάρρο. Μου λέει: Σε παρακαλώ πολύ, αν είχαμε εθνικέ εκλογέ, εγώ θα ήμουν στην πλατεία και δεν ξέρω ότι θα είχαν ζουν ένα σταυρό. Του λέω, Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, ειδικά δεν ξέρω. Θέλω να σα πω ότι διαφορετικό ο τρόπο των εθνικών εκλογών, η φιλοσοφία των εθνικών εκλογών. Πιο εύκολα άλλο θα πάει στην παραλία, πιο εύκολα θα πάει. Και άλλο Από εκεί εμεί κάναμε τον αγώνα μα. Το αποτέλεσμα ήταν συγκεκριμένο. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Είναι με μεγάλη διαφορά. Έγραψε την πέμπτη τη νίκη από τι 10 εκλογικέ αναμήτρησει σε ευρωπαϊκέ εκλογέ, ευρωεκλογέ ε, στη χώρα. Και από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σφανάκη. Για το και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην επόμενη συνέντευξη θα μιλήσουμε και για τα δικά σα. Με... Να έχετε αναλάβει το χαρτί. Αποκλειστικά ε, για τα δικά ε, σα. Ε, έχω τη, την τύχη από το Σάββατο να είμαι στο, στο Υπουργείο και να ενημερώνομαι. Δώστε μου λίγο το χρόνο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη με του πλησιακού παράγοντε και εξαιρετικό έτσι, επίπεδο δημοσίων λειτουργών, μια άψογη συνεργασία και θα μπορέσουμε σε λίγο καιρό να δόξο πούμε δόξο καλά Θεώ. πράγματα. Για του Δήμου έχουμε πολλά να ξέρετε. Γιατί για του Δήμου έχουμε να κάνουμε πολλά. Έχουμε τα σχολιά μα, έχουμε την πολιτική προστασία, έχουμε την οδική ασφάλεια, έχουμε ζητήματα τα οποία αφαιρούν την καθημερινότητα. Α, πριν λίγο συζητούσαμε για του Δήμου, για τα σχολεία, για, για, για τον κλιματισμό και τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία. Έχουμε πολλή δουλειά, δουλειά να κάνουμε μπροστά μα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Προφανώ θα δούμε τι θα γίνει και με την περίοδο αυτή που θα είναι δύσκολη για άλλου Δήμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Γεσπανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί.